Το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε συντηθεί η επίσκεψη στην Καβάλα του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών Σεντά Τονάλ μαζί με τον Έλληνα ομολογό του Καβαλιώτη Κώστα Φραγκογιάννη. Μάλιστα, η ίδια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και στην Ατάλεια της Τουρκίας. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα τις επενδύσεις στην Καβάλα στο Ράδιο 1 σε 90,5. Μα την Περιφερειακή Ανάπτυξη κ. Κωστής Σιμιτσής πρόσθεσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Τούρκους επενδυτές στην περιοχή της Καβάλας και της Θάσου, ωστόσο ακόμα δεν είναι κάτι επίσημο. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρω αυτό. Τώρα, αν υπάρχουν τουρκικά επενδυτικά ενδιαφέροντα για άλλους τομείς στην περιοχή μας, ήδη ξέρουμε ότι κάποιοι γείτονες έχουν ήδη αποκτήσει ακίνητα στην Καβάλα και στη Θάσο, όπου προτίθενται να δημιουργήσουν τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχειακά καταλήμματα τύπου Airbnb. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι εντάξει, χαμηλού, ας το πούμε έτσι, επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι σοβαρές. Δεν είναι κάτι μεγάλο, ακριβώς. Μπράβο, ναι. Στο κάτι μεγάλο αναμένουμε ακόμη. Δεν, δηλαδή, υπάρχουν συζητήσεις ενδεχομένως. Υπάρχουν συζητήσεις, κάποιες είναι αρκετά προχωρημένες. Μάλιστα. Μάλλον θα έλεγα ότι αυτή που σας ανέφερα δεν είναι καν προχωρημένη συζήτηση. Είναι μια τελειωμένη υπόθεση όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον. Τώρα πρέπει να αναλάβουν δράση οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αργούν. Επίσης, ο κύριος Σιμιτσής διέψευσε τις δηλώσεις του Μανώλη Κοτάκη στην εκπομπή εξελίξεις του Ένα Channel περί τουρκικού ενδιαφέροντος στο ΙΜΑΡΕΤ. Με την όποια πείρα έχω από την περιοχή, θα εμπιστήσω την προσοχή. Εμπιστώ την προσοχή. Γιατί οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ένα όνειρο, το είχαν επιχειρήσει κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μόρση στην Αίγυπτο. Το όνειρό τους ήταν το ΙΜΑΡΕΤ. Και δεν ξέρω αν το οποίο είχαν ζητήσει να ανταλλάξουν και είχαν φτάσει στο τελικό στάδιο ο Ερντογάν τότε με το Μόρση, δηλαδή να δώσει η Αίγυπτος στην Τουρκία το ΙΜΑΡΕΤ. Ξέρω ότι ακούστηκε σε μια εκπομπή του σταθμού σας με τον Γιάννη τον Χατζημανόλη. Μπράβο, ναι, με τον κύριο Κοτάκη λέτε. Ναι, και τον κύριο Κοτάκη. Ο κύριος Κοτάκης το έγραψε την πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που δουλεύει. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι μια αστειότητα που δεν χρειάζεται καν να απαντηθεί.